Φίλοι, σήμερα οπωσδήποτε δεν την γλιτώνω. Θα με πείτε ρατσιστή και χρυσαυγίτη. Το ξέρω καλά. Και επειδή ξέρω ότι δεν είμαι, γιατί υπήρξα πάντα πολύ κοντά στον προοδευτικό λεγόμενο χώρο, τον πτωχεύσαντα σήμερα, αλλά η ιδέα είναι ιδέα. Προοδευτικό της, πλατύτερη αντίληψη, ανθρωπιά στο κοίταγμα, αλλά και όχι τσάκισμα στα λεπτά σημεία του σωστού και του δίκαιου, του ελληνικού και του ωραίου. Θα με πείτε λοιπόν ρατσιστή και ας με πείτε και εγώ την εκπομπή μου αυτή την αφιερώνω μετά από πολλή συγκίνηση που έχω περάσει, πάρα πολύ, ασχέτως αν δεν μου φαίνεται ή δεν το έχω ομολογήσει, για την μικρούλα Μυρτώ. Που εύχομαι να ξαναβρει τον παλιό εαυτό της και να περάσει τη ζωή της και αυτή, όπως τόσες άλλες χιλιάδες και εκατομμύρια κοπελίτσες που δεν είχαν τόσο μεγάλη ατυχία. Όμως πολλές φορές δεν είναι μόνο η ατυχία, είναι και σε τι εποχή ζεις και σε τι κόσμο ζεις και σε τι πολίτευμα ζεις. Άμα πέσεις να έχεις πολιτικούς απατεώνες ή πολιτικά ολίγους, ελάχιστους, καρπαζωής πράκτορες, σαν τον Σαμαρά και όλη την παρέα του, τους νυν, τους λίγο πριν, τους μετά ίσως, τότε το πράγμα πάει αλλού, πάει σε έναν αναστεναγμό, σε ένα εσωτερικό αναβρασμό και καταλήγει μετά από έντονη συγκίνηση να εκφραστείς κατά έναν τρόπο τέτοιο που να σε πούνε και ρατσιστή. Έχω πει και άλλες φορές μερικά πράγματα και δεν με ενδιαφέρει ποιοι με καταλαβαίνουν και ποιοι όχι, παρότι γενικά με τιμούν αυτοί που με παρακολουθούν, και εγώ λέω πάντα αυτό που αισθάνομαι και αυτό που νομίζω. Και εκείνοι βαθμολογούν. Πολλές φορές βαθμολογούν σωστά όταν τα κριτήριά τους είναι ωραία. Και πολλές φορές βαθμολογούν άδικα, και όταν βαθμολογούν άδικα κάποια εκπομπή, ας βαθμολογήσουν και τον εαυτό τους. Ας πάνε και σε ένα καθρέφτη. Ας ρωτήσουν και τους, τον κύκλο τους, πόσο αντικειμενική είναι η γνώμη τους. Ωστόσο, η δική μου θα είναι αυτή που θα την λέω, θα έχω το θάρρος της γνώμης μου και κάνω και μία μικρή παρένθεση εδώ πριν πω στο θέμα μου. Εγώ, αγαπητοί φίλοι, εδώ και 20 χρόνια εμφανίζομαι. Προηγουμένως εμφανιζόμουν σε άρθρα και σε από τα βιβλία μου. Τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζω και την εικόνα μου που γυράσκει αείδη δεσκόμενη και αυτή, το όνομά μου, τα ελληνικά μου γράμματα εκεί που γράφω, δεν γράφω γκρίκλεις εγώ, θεωρώντας ότι έτσι τηρώ την πιο κοντινή απόσταση με αυτό το μεγάλο και σπουδαίο πράγμα που λέγεται Ελλάδα και Ελληνισμός. Μόνο που σήμερα διανύουμε μία περίοδο που δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Ελληνισμός. Φοβόμαστε μη μας πούνε ρατσιστές. Φοβόμαστε να πούμε τα πράγματα με το όνομά σου, τους. Γιατί? Μα λέει τον μειώνεις τον άλλον, τον μειώνω εγώ γιατί? Το λέω μαύρο γιατί είναι μαύρος. Και λέω τον άλλον άσπρο γιατί είναι άσπρος. Θέλετε να το πούμε σκουροκαφέ τον έναν και ασπρορός τον άλλον, ευχαρίστως. Χοντρά. Έτσι λέγεται. Τι απαγορεύσεις είναι αυτές? Απαγορεύεται, λέει, να πεις ότι το ολοκαύτωμα δεν ήταν και τόσο ολοκαύτωμα όσο το λένε σήμερα. Υπερβολή υπάρχει παντού. Μπορεί να ήταν και λιγότερο ολοκαύτωμα. Αν και την κατά ταπεινή μου γνώμη ήταν ολοκαύτωμα και δεν έχουν καμία δικαιολογία οι Γερμανοί για αυτά που κάνανε. Φεύγω από αυτό. Και όσοι προσανατολίστηκαν προς Χίτλερ μεριά και προς Γερμανούς μεριά να τους βγάλουν Ελλάδη, τη γούνα τους κάψανε και θα την έχουν καμένη. Όμως δεν επιτρέπω και διεκδικώ εμπασχόλου στην ελευθερία μου να λέω αν θέλω ότι αμφισβητώ το μέγεθος του ολοκαυτώματος ή να λέω ότι αυτός είναι μαύρος και αυτός είναι άσπρος. Αυτά δεν γίνονται με αναγκαστικούς νόμους. Και ούτε υποτιμάει κανείς το μαύρο. Γιατί ο μαύρος μπορεί να είναι πιο ωραίος, πιο δυνατός, πιο υγιής και αύριο να γίνουν και εγκέφαλοι μεγαλοφύες οι μαύροι και να είμαστε β' εμείς. Τι θα πούμε? Ότι απαγορεύεται να πεις τον άσπρο άσπρο επειδή είναι πιο β'? Ήταν τρελά πράγματα που γίνονται.
Αυτά είναι ρατσισμός και φασισμός. Το να επιβάλλεις δια νόμου κάποια καταλόγιστα πράγματα για να δείξεις ευαισθησία προς μία τάξη, προς ένα λαό που τον εκμεταλλεύεσαι. Δηλαδή, του πίνεις το αίμα από τη μία μεριά, του παίρνεις τα πλούτη του, τον εξαθλιώνεις και μετά λες για να δείξεις μεγαλείο, μην το πείτε μαύρο, μην το πείτε τριτοκοσμικό, μην το πείτε κακομοίρη, αφού πρώτα πρωτίστως έχεις συντελέσει στον είναι κακομοίρης. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. Το θέμα μας είναι ότι ή έχεις συντελέσει εσύ, δηλαδή ο δυτικός κόσμος, ή από μόνοι τους λόγω των καθεστώτων τους και του πολιτισμού τους που πάει με βραδύ ρυθμό, έχουν μείνει άνθρωποι πίσω και ανήκουν σε μια τάξη από ανθρωποφάγοι, που υπάρχουν κάποιες άγριες φυλές που είναι ακόμα ανθρωποφάγοι, μέχρι πιο προηγμένοι, μια χαρά και δύο τρομάρες οι άνθρωποι, γιατί. Και 10-12 γυναίκες έχουν, εμείς έχουμε με το ζόρι ψάχνουν να βρούμε μία. Και πετρέλαια έχουν. Και στο χέρι τους είναι με τα λεφτά που έχουν να αναπτύξουν πολιτισμό. Αν δεν τον αναπτύξουν, γιατί δεν είναι ικανοί να αναπτύξουν και το πνεύμα, και θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να μας καπελώσουν ότι παγκοσμιοποίηση, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Όχι, δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Εγώ δεν λέω ότι ο Έλληνας ρατσιστικά είναι παραπάνω, θα μπορούσα να το πω. Θα πω όμως ότι ο Έλληνας κατάφερε και δίνει σε μια ιστορία λαμπρή, κυρίως στον τομέα του πνεύματος, έπιασε τις κορυφές, μπράβο του, και δεν έχουμε με καμία έννοια αυτό το μοιραστό με κανέναν. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα πιάσουμε έναν Αμερικανό εκατομμυριούχο και το φέρουμε εδώ στην Ελλάδα, τώρα που έχουμε και φτώχεια, θα μοιραστούμε τα λεφτά του και θα γίνουμε όλοι ημίπτωχοι. Ο εκατομμυριούχος είναι πλούσιος και εμείς είμαστε φτωχοί. Εμείς λοιπόν είμαστε πλούσιοι το πνεύματι και πλούσιοι στην ιστορία και αυτοί δεν είναι. Και αυτό το πράγμα δεν το διαπραγματευόμαστε, δεν το συζητάμε, δεν το παζαρεύουμε και δεν το μοιραζόμαστε με κανέναν. Αυτό δεν είναι ρατσισμός. Εγώ λέω ότι η ιστορία, η δική μου και η προγονή μου είναι πάρα πολύ σπουδαίη, προσέφεραν κορυφαία πράγματα στον πολιτισμό, στο πνεύμα, σε όλα αυτά. Και κάντε κι εσείς. Και μετά από 1000 χρόνια θα λέμε οι μαύροι είναι κορυφαίοι και εμείς είμαστε β και γ διαλογής. Είναι απλό. Όμως δεν μου φέρεις το μαύρο τώρα εδώ. Και όχι επειδή με ενοχλεί που είναι μαύρος. Θα δούμε τώρα τι μας ενοχλεί. Γιατί το μαύρο χρώμα μπορεί να είναι και πιο ωραίο. Γιατί το καλοκαίρι εμείς κάνουμε ηλιοθεραπεία και οι γκομενάρες απλώνουν τις κορμάρες τους και τις μαυρίζουν. Καλούτσικο είναι το μαύρο. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι πίσω από τον μαύρο, εγώ ξεκολουθώ να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, δεν κρύβω λέξεις. Σήμερα δεν κρύβεται κάτι καλό. Και εύχομαι μετά από 1000 χρόνια να γίνουν Έλληνες και παραπάνω από Έλληνες. Σήμερα όμως ανήκουν σε άλλο πολίτευμα που δεν δίνονται να το βελτιώσουν και να το αναπτύξουν. Σε άλλη κουλτούρα που δεν δίνονται να τη μεγαλώσουν, να την πλατείνουν και να την υψώσουν. Σε άλλη ιστορία που δεν γίνεται να τη μεγαλώσουν. Είναι ακόμα εκεί που είναι, μέχρι να ξυπνήσουν, αν ξυπνήσουν ποτέ, αν δεν έχουν κύτταρο δεν θα ξυπνήσουν, θα παραμείνουν εκεί που είναι, αν ξυπνήσουν ποτέ, θα αναπτύξουν και αυτοί πολιτισμό, πολίτευμα πρώτα, πολιτισμό μετά και θα γίνουν πιο πάνω από τους λευκούς. Είναι απλό. Και εμείς θα παρακαλάμε να μας βρίζουν και να μας λένε ότι είστε λευκοί και θα παρακαλάμε να γίνουμε μαύροι. Δεν μπορούμε όμως να τα ανακατέψουμε τα δύο αυτά και να τα εξισώσουμε. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν το δέχουμε. Δεν μπορεί λοιπόν ο άλλος να έρχεται με τα άλλα ήθη που έχει το ξώανο για θρησκεία, που έχει το μάγο της φυλής ή δεν ξέρω τι διάβολο έχουν εκεί κάτω και πιστεύουν τα διαβολικά και τρώνε ανθρώπους και βιάζουν γυναίκες και αφαιρούν τις κλειτορίδες και αφαιρούν τις μήτρες και αφορούν τις μήτρες και τα αυτιά και δεν τους επιτρέπουν να βγάλουν το πρόσωπό τους έξω και δεν ξέρω τι άλλα άθλια του πολιτισμού τους έχουν και είναι δικαίωμά τους, το σέβομαι. Το σέβομαι, ναι. Ο πολιτισμός είναι αυτός, αυτό αξίζεις, μπορεί να είσαι και καλύτερος από μένα. Να το πω. Και προτιμώ μερικές πλευρές τους, τις αγριότητες να κρύβουν τα μπούτια τους και τα μούτρα τους και τα βυζιά τους, παρά τους γάμους των ομοφυλόφιλων, εμείς των προοδευμένων ημών, που παντρεύονται γυναίκες με γυναίκες και άντρες με άντρες. Σόδομα και Γόμορα, σοδομίτες. Κάποτε παραγορευόταν δια νόμου αυτό, ο σοδομισμός, και τώρα το κάναμε όχι μόνο επιτρεπτό, αλλά το επιβραβεύουμε κιόλα. Μπορεί λοιπόν να είναι και καλύτερη χριστιανή, να κάτσουν εκεί που είναι λοιπόν στο καλύτερό τους ή στο χειρότερό τους, να μας αφήσουν και εμάς να διανύσουμε τον πολιτισμό μας με τα όποια κουσούρια μας, με τα όποια κουσούρια μας, ανέφερα μόλις προλίγου ένα,
τις αδυναμίες μας, τη διαφθορά μας αν θέλεις, τον εκφυλισμό μας ίσως, αλλά μη μου κλέβεις ότι το καλό κομμάτι του πολιτισμού μου, που είναι η φιλοσοφία μου, που είναι η νόμη μου, που είναι η κοινωνία μου, που είναι η οικογένεια, που είναι ο σεβασμός, που είναι η ντροπή. Και εδώ ήρθε το σημείο που θα με πείτε ρατσιστή. Και είμαι ρατσιστής εν τέλει, μετά από τη Μυρτώ και από το παλικάρι που το σφάξαν στην 3η Σεπτεμβρίου που θα γινόταν σε λίγες μέρες πατέρας. Για αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν σε άλλες θρησκείες, σε άλλα δόγματα, σε άλλες κοινωνίες, σε άλλη ανάπτυξη, μπορεί ο βιασμός να είναι νόμος. Μπορεί ο έρωτας για αυτούς, το σεξ τέλος πάντων, να πάρει σε ένα κορίτσι, να του σπάσει το κεφάλι, να του χυθούν τα μυαλά έξω για να εξπερματώσεις. Πολύ ωραία. Δεν μου πέφτει λόγος. Δεν με νοιάζει ο πολιτισμός τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Εάν μπορεί όμως ένας άνθρωπος να έρθει σε σεξουαλική ερωτική επαφή με ένα πτώμα, το οποίο προηγουμένως του έχει εξαφανίσει το κεφάλι και το πρόσωπο και τρέχουν τα αίματα στα βράχια, συγγνώμη, αλλά αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι ζώον. Και το ζώον δεν το καθορίζω εγώ. Δεν είμαι εγώ ο ρατσιστής που λέω ότι αυτός είναι ζώον. Αυτός ο ίδιος είναι ζώον. Και οι όμοιοι του, είτε είναι όλος ο πληθυσμός τους, είτε είναι κάποιοι, οι πιο ακραίοι, το πιο κακό κομμάτι, είναι ζώα. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι ζώα και αν τρώνε χλώι, σαν τα ζώα, με τα μούτρα χάμω στη γη. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορείς όμως, κύριε Σαμαρά, να τους φέρνεις εδώ τα ζώα αυτά. Διότι, κύριε Σαμαρά, και μια άλλη κατίνα στον 984 από την άκουγα σήμερα το πρωί, τη Θεία Βίκα, πώς τη λένε αυτή τη κυράτσο, που εξανέστη, δεν ξέρω ποιος τι είπε, ο Μιχελάκης, νομίζω κάποιος από αυτούς κάτι είπε, που δεν της άρεσε για τις ελεηνές φυλές αυτές, κάτι υπενύχθηκε. Και ήθελα να ξέρω την κυράτσο αυτή του 984, τι ώρα είναι, 9 με 11, 10 με 12, την κυράτσο αυτή, αν είχε κόρη σαν τη Μυρτώ, θα μίλαγε έτσι, θα επιναμεινόταν αυτόν τον μαύρο που ήρθαν εδώ πέρα να μας φάξουν και να μας διαλύσουνε. Όχι. Δεν θυμώνει όμως, γιατί θέλει να γλύψει το καθεστώς, το σύστημα. Τους κοροδημοσιογράφους, τους καθώς πρέπει, μου, τι πράγματα είναι αυτά, πώς λέτε τους μαύρους, μαύρους. Δεν τους πούμε μαύρους, να τους πούμε κίτρινους, πράσινους, να τους πούμε. Αυτό μας μάρανε. Αυτό μας μάρανε. Οι ισότης. Τα ανακατεύουμε τα χαρτιά και είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ήθελα λοιπόν να ήταν κόρη της αυτή η Μυρτώ. Και ήθελα να μας πει το πορτρέτο ενός ανθρώπου που σφάζει για ένα κινητό τηλέφωνο με τη φαλτσέτα, ένα παλικάρι στην 3η Σεπτεμβρίου. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι εκατοντάδες τέτοια εγκλήματα, χιλιάδες τέτοια εγκλήματα είναι που έχουν κάνει. Άσε τις κλοπές, άσε τους βιασμούς. Μιλάω για τους φόνους. Και ερχόμαστε να τους δικαιολογούμε αυτό και να λέμε, μα δεν πειράζει, είμαστε πολιτισμένοι. Δηλαδή, πού το πάμε, σφάξι με αγάνα για σώ. Δηλαδή, αυτό θα πει πολιτισμός για τη κυράτσο και κάτι άλλες κυράτσες που για να είναι αρεστές στον καθεσπρεπισμό τους. Στον κομψό λόγο, μα τι πράγματα είναι αυτά. Να μας πούνε χρυσαυγίτες, να μας πούνε ρατσιστές, να μας πούνε. Να μην σε πούνε ρατσιστές, κυρά μου. Να μην σε πούνε χρυσαυγίτσα, κυρά μου. Εμένα δεν με νοιάζει και τι να με πούνε και τι να μην με πούνε, γιατί ξέρω τι είμαι και ξέρω ποια ιστορία έχω, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι να λες τα πράγματα με το όνομά σου. Τους αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ ανεξέλεκτοι. Πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, είναι σε αγριότητα, πολύ κάτω από το μέσο όρο εδώ. Ήρθαν λοιπόν σε ένα ειρηνικό λαό, σε έναν ήρεμο και ήπιο λαό, σε ένα λαό που διατηρεί μια αγνότητα ακόμα, εν πάση περιπτώσει, και έχει ένα πολιτισμό. Και ο πολιτισμός θα πει ευαισθησία, θα πει εκλέπτηση, θα πει κάτι ένα άλλο πράγμα. Και μου έρχεσαι να μου πάρεις τα κεκτημένα μου σφάζοντάς με. Αλλά εγώ από ευπρέπεια δεν θα σε πω μαύρο και δεν θα σε πω ζώον, διότι φοβάμαι να χρησιμοποιήσω τις λέξεις αυτές. Δεν σε επιτρέπει ο ντελικάτος μου πολιτισμός. Όχι λοιπόν. Όχι λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν το είπα εγώ. Οι αρχαίοι Έλληνες το είπανε. Πας μη Έλλην βάρβαρος. Και δεν το απέδειξαν αυτό οι Έλληνες. Το απέδειξαν οι ίδιοι βάρβαροι. Ερχόμενοι στη χώρα μας ως βάρβαροι. Τους στείλαμε το Μεγάλο Αλέξανδρο, τους στείλαμε τόσους,
Πήγε ο Ιστινιανός, κάναμε, δείξαμε, του στείλαμε γλώσσα, του στείλαμε φιλοσοφία, του στείλαμε φως. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θέλουν να είναι ζώα. Θέλουν να είναι ζώα. Έπρεπε όταν τα ζώα αυτά που τα δικάζουν, τάχαμε ο πολιτισμός με τον τελικά του, με τον Γάντι, να τους παίρνει, ναι, να τους παίρνει, να μην μπορεί να τους βάλει με το σανό που μπορούσαν τα ζώα στο στόμα, αλλά να τους βάλει με τις αλυσίδες να δουλεύουν κάτεργα και να πληρώνουν τις οικογένειες που καταστρέψανε για όλη τη ζωή. Να μην τους εκτελέσουν. Όχι όμως να τους έχουν μέσα στο δωμάτιο, πώς λέγεται, στο κελί, και να βγαίνουν και έξω στο περίβολο. Άντε μετά θα πάρει και άδεια εξόδου να βιάσει καμιά κοπελίτσα ακόμα. Έτσι δεν είναι ο πολιτισμός, δίνει και άδεια εξόδου πλέον. Να τους έχεις το κάτεργο να δουλεύουνε και το μεροκάματο να πηγαίνει στις χαροκαμένες οικογένειες. Και η κυβέρνησή του αυτού του ανθρώπου, του ζώου δηλαδή, εγώ δεν φοβάμαι τις λέξεις, εσείς τις φοβάτε. Το ζώο αυτό, η κυβέρνησή του, να ζητήσει συγγνώμη από την ελληνική κυβέρνηση, να στείλει αποζημίωση στην οικογένεια, όχι η οικογένεια να ζει από έρανο. Και ερχόμαστε στα δικά μας τώρα, στη δική μας κυβέρνηση. Τελικά, σβήνω το ρατσιστής, φεύγει το όλα αυτά, ο εθνικισμός και ο... Και ερχόμαστε στη κυβέρνησή μας. Πρώτος εγκληματίας είναι η κυβέρνηση. Αυτοί οι άνθρωποι, μετά τον εγκληματία αυτό το μαύρο και άραχνο, ο επόμενος εγκληματίας είναι ο Σαμαράς. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Διότι δεν ζήτησε συγγνώμη από την ελληνική οικογένεια, διότι κάθε οικογένεια πληρώνει φόρο και ανήκουσα σε κάποιο κράτος, σε κάποια χώρα, με τους φόρους πληρώνει και με τα δικαιώματα που έχει αποκτήσει, έχει πλήρη ασφάλεια, πρέπει να έχει πλήρη ασφάλεια και προστασία από το καθεστώς. Δηλαδή, ό,τι και αν μου συμβεί, φταίει η κυβέρνηση που δεν με προστάτευσε. Την πληρώνω και δεν με προστάτευσε. Και όταν εγώ βρεθώ απροστάτευτος και μάλιστα εξαιτίας των χαλαρότης μέτρων, τελικά ο ηθικός αυτουργός είναι ο πολιτικός, ο οποίος είναι τόσο ελεηνός και αδιάντροπος και πολιτικά κτηνάνθρωπος, όπου δεν ντρέπεται να έχει 40 ανθρώπους να τον φυλάνε αυτόν. Σου λέει, το τομάρι μου εγώ, τα παιδάκια μου, η γυναικούλα μου, τα έχω, δεν μου κινδυνεύουνε. Τη μυρτώ, αφήστε την, σφάχτε την, τον άλλον, τους άλλους. Α, δεν μας νοιάζει, ας προσέχανε. Η αστυνομία θα φυλάει εμάς. Ποιους, τον βουλευτή, τον κοροδημοσιογράφο, την τραγουδίστρια, τον αλυταρά, τον υπουργό, τον λεφτά, με τις θωρακισμένες λιμουζίνες, γι' αυτούς υπάρχει αστυνομία. Για την όποια μυρτώ δεν υπάρχει προστασία. Σφάχτε την. Μα εσείς φέρετε τους ληστές. Εσείς φταίτε. Κόφτε το λαιμό σας. Ποιος είναι ο φταίχτης? Δεν είναι άλλο τόσο ο πρωθυπουργός με τους νόμους του. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός σήμερα στην Ελλάδα, είναι δικτάτορας. Υπάρχει ένας ο οποίος αποφασίζει και κάνει τα πάντα. Και ευθύνεται και επιλέγει αυτός τα πάντα. Το ξέρετε αυτό. Αυτός δεν φταίει. Δεν έπρεπε να υπάρχουν νόμοι ότι όποιος έρχεται εδώ για να μπει μέσα, για να μπει μέσα, θα πρέπει να περνάει από 18 κύματα. Από 18 κύματα που εδώ δεν ξέρουν το όνομά τους, την ηλικία τους. Έχουν με ψεύτικα χαρτιά. Έχουν να σφάξουν, να κλέψουν και να φύγουν ή να μείνουν. Να βιάσουν και να μείνουν. Και όποιος μιλήσει και δεν συνασχετήσει, πρέπει να προσέχει τη γλώσσα του, που εγώ δεν την πρόσεξα σήμερα βέβαια, μην τυχόν και θίξει τη φυλή. Μα αν η φυλή αυτή έχει εγκληματίες, τη θίγω εγώ με το να πω ότι είναι εγκληματίες. Αν την έρθουν γονιπετείς αυτή όλοι οι ομοεθνοί τους και να μας γονατίσουν μπροστά μας, ζητήσουν συγγνώμη. Θα φροντίσουμε εμείς να τους φερθούμε με το γάντι. Με το γάντι γιατί, για να μας φάξουνε. Είναι περίεργη η περίοδος που περνάμε. Όλα τα δεινά έχουν μαζευτεί και συγκεντρωθεί σε αυτή την εποχή, αγαπητοί φίλοι. Αλλά το πρώτο δεινό της κάθε εποχής από αυτές, από την εποχή του Ανδρέα και μετά, περισσότερο, το μεγαλύτερο δεινό,
είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Μετρήσει τι δυνατότητες έχει, τι λάθη κάνει, τι χαλαρότητα έχει δώσει, ποιους καλύπτει, τι φτιάνει, και θα καταλάβετε ότι έχουμε εγκληματίες πολλούς, κλέφτες και απατεώνες και φωνιάδες, και το μεγάλο εγκληματία έναν και μοναδικό, τον κορυφαίο. Γιατί αυτός κρατάει τα λουριά. Αυτός θα μπορούσε να βγει αύριο και να πει απλά πράγματα. Δεν μ' αρέσει η καταστροφή του ελληνικού έθνους. Δεν θα λέει θλίβουμε για το λαό που ταλαιπωρείται, γιατί ο λαός δεν φταίει. Και μπράβο ελληνικέ λαέ που σε σκότωσα. Άλλο αντιφατικό αυτό. Θα πρέπει να βγει και να πει πρώτον, όλοι οι κλέφτες και οι φοροφυγάδες μέσα. Όχι έξω. Όχι κάλυψη της φοροδιαφυγής και της μίζας των κλεπτών αυτών. Δεύτερον, όσοι διαχειρίστηκαν ως τώρα τα οικονομικά και υπερδάνησαν τη χώρα, μέσα. Δεν μπορεί ο Πατακός να λέει, όταν εμείς ήμασταν στην εξουσία, δεν χρωστάγαμε ούτε μία δραχμή και τώρα χρωστάτε από 400 έως 800 δις που δεν βγαίνουν με τίποτα, άρα καταστρέφετε το τόπος, άρα πουλήσετε τα νησιά, πουλήσετε τα αεροδρόμια, πουλήσετε τον Παρθενώνα. Και αυτό να μην θεωρείται καταστροφή και επ' αυτού να μην υπάρχει ευθύνη. Πάμε, κόβουμε το κομμάτι το ένα. Πιάστε 5 κλέφτες από τους 500 για το Θεαθήνε. Ναι. Ζουλήξε το λαό, τον σκοτώ, εξοντώσε το λαό. Μπράβο ρε λαέ που εξοντώνεσαι. Καημένε λαέ, πονάω που, σε εξοντώνω και πονάω. Σε εξοντώνω και υποφέρω. Μπράβο. Αλλά ποιος φταίει για τη χώρα αυτή που έχουμε τώρα, όπου μας τα πήραν όλα, όπου είμαστε σε επίπεδο τρέλας, νευρικού κλονισμού και αυτοκτονίας, όπου έρχονται απ' έξω και μας σκοτώνουν και όπου ετοιμάζονται να ξεπουλήσουμε τη χώρα μας και να μας τα πάρουν όλα, και δεν γίνεται, δεν λέμε τίποτα. Δεν προτείνουμε καμία λύση, καμία έξοδο, καμία διέξοδο. Τίποτα απολύτως. Απλά παθητικά δεχόμαστε δύο ειδών φωνιάδες. Τον φωνιά σαν αυτόν τον αράπη της Μυρτός, εγώ θα το λέω Μυρτός και όχι Μυρτούς, και τους φωνιάδες πολιτικούς που εξόδωσαν όχι τη Μυρτό, αλλά ένα ολόκληρο λαό. Συσχετίστε τα, παραλληλίστε τα, συνέλθετε και δέμαστε κατά λέμε επί τη βίλη. Γεια σας.